Νίκο Στυλιανού δίπλα μου. Νίκο, έβαλες κάποια μεγάλα τρίποντα στο τέλος. Πήρατε το πρωτάθλημα. Πες μας για τα συναισθήματά σου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά λόγια. Σημασία έχει ότι καταφέραμε μέσα από μια πολύ δύσκολη χρονιά να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα και να αποδείξουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα φέτος. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ για όλα αυτά τα χρόνια και για, για τη φετινή σεζόν. Αφιερώνω αυτό το πρωτάθλημα στην ομάδα μου, στους συμπαίκτες μου, σε όλους που μείναμε ενωμένοι μέχρι το τέλος και καταφέραμε να πάρουμε όλους τους τίτλους. Πες μας έτσι λίγο για το πώς φτάσατε μέχρι εδώ. Όλη η σεζόν ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Αλλάξατε προπονητές, βρεθήκατε με μειονέκτημα έδρας και στα ημιτελικά. Πήρατε τρεις τίτλους μέσα στο Κίτιον όμως. Η αλήθεια είναι ότι η χρονιά δεν ξεκίνησε. Ξεκίνησε ok, δεν συνεχίστηκε όπως τα θέλαμε. Έγιναν αλλαγές προπονητών, αλλαγές παικτών. Φτάσαμε να είμαστε στην τρίτη θέση. Πολλοί μας είχαν ξεγράψει και από τα ημιτελικά και στο κύπελο, επειδή είχαμε τη δύσκολη κλήρωση που θα πέφταμε με το Αποέλ με την ΑΕΚ. Το σημαντικό είναι ότι μείναμε ενωμένοι, αυτό που είπα και πριν. Ήμασταν κάποια παιδιά που είμαστε λίγο μεγαλύτερα που έχουμε ξαναβρεθεί σε τέτοια θέση. Προσπαθήσαμε να τους κρατήσουμε όλους αφοσιωμένους στους στόχους μας. Γιατί στόχοι μας κάθε χρόνο είναι να παίρνουμε όλους τους τίτλους. Το καταφέραμε. Αυτό. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.